Μέσα στην Αθήνα η Έλλη Κοκκίνου δεν παράγει βεβαίως σαλιγκάρια και δεν ασχολείται με γουρούνια. Τολμάει όμως και εκείνη στην καρδιά της κρίσης. Εδώ και λίγους μήνες λοιπόν λειτουργεί τον δικό της παιδικό σταθμό στη Γλυφάδα. Πώς ξεκινάει κανείς να πάρει μια απόφαση να επενδύσει χρήματα, χρόνο, να τολμήσει μέσα στην κρίση όταν κανείς δεν τολμάει να κάνει τίποτα? Αυτό που έχω δει είναι πάρα πολύ δύσκολο και αρκετά ρυψοκίνδυνο. Γιατί σε όλη αυτή τη δουλειά, αυτό που είπες, έχουν πέσει πολλά χρήματα. Είναι σκόπος. Είναι μια δουλειά που πρέπει να είσαι πάρα πολύ ευθύνος γιατί αφορά παιδιά. Είναι πολύ πέρα, σοβαρή. Mm-hmm. Δεν είναι ένα μαγαζί που ανοίγω, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Ρούχα. Ρούχα, ναι. Που δεν το υποβιβάζω, απλά είναι κάτι πιο απλό. Mm-hmm. Έχω εδώ παιδάκια. Και αυτά τα παιδιά χρειάζονται πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ φροντίδα. Και να νιώσουν ασφάλεια και αυτά, για να είναι ευχαριστημένα, αλλά και οι γονείς. Πόσο καιρό το είχες στο μυαλό σου, σαν κίνηση? Περίπου 1,5-2 χρόνια μου ήρθε η σκέψη, διαβάζοντας ένα παραμύθι στον γιο μου, τον Αλέξανδρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάτσε, τι έλεγε το παραμύθι, πώς να επενδύσετε έξω? Ο Πόντος στον υπηαγωγείο. Οικονομικά παραμύθια το διαβάζεις? Μακάρι να υπήρχαν, να το διαβάσουμε εμείς νωρίτερα, ναι. Όχι, λεγόταν Ο Πόντος στον υπηαγωγείο και ήταν μια καταπληκτική εικονογράφηση, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και μου κίνησε το ενδιαφέρον το να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Αυτή κάποια στιγμή ήρθε λίγο νωρίτερα από ό,τι εγώ πίστευα. Έλειπε ένα, νομίζω, σπιτικό σχολείο. Σπιτικό εννοώ με την... να είναι σε ένα σπίτι, γιατί είναι σπίτι, δεν χτίστηκε από την αρχή, ούτε ένα μαγαζί ή μια πιλωτή που έγινε παιδικό σταθμός. Mm-hmm. Είναι μονοκατοικία, έχει ένα πολύ μεγάλο κήπο, αυτό έλειπε, ο πολύ μεγάλος κήπος. Mm-hmm. Το σπιτάκι, η μονοκατοικία με τα κεραμίδια και αυτό έλειπε. Και επειδή αυτή η ηλικία η οποία έρχεται από εδώ, από τα 2,5 περίπου, τα παιδάκια είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, φεύγουν από το σπίτι, που είναι πολύ δεμένα με τη μαμά, και πάνε σε ένα ξένο περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον λοιπόν για εμένα και ως πείρα από το γιο μου πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστό. Μου να θυμίζει σπίτι παρά ένα ψυχρό σχολείο. Σε βλέπω και παιδεύομαι, τα χείλη σου από τώρα γεύομαι. Δεν θα ντραπώ, θα σηκωθώ και θα έρθω εδώ και τώρα να σου πω. Σε βλέπω και παθαίνω, ναι, για σένα γόρι μου τρελαίνομαι. Μιλώνομαι, δαγκώνομαι, σε σκέφτομαι για να σταθώνομαι. Έκανε την ιδέα της πράξη και επένδυσε τα χρήματά της, αλλά και όσο ελεύθερο χρόνο της είχε απομείνει. Με φόβιζε αν... το ότι εγώ δεν θα μπορούσα πια να κάνω ό,τι θέλω το πρωί. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι γυμναστήριο, το οποίο έχω να το δω 1,5 χρόνο, 2, κάτι που είχα συνηθίσει να κάνω καθημερινά και να αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου. Το ότι πρέπει να είμαι εδώ μέχρι το μεσημέρο απόγευμα, εξαρτάται τη στιγμή. Κάτσε, άμα τρέχει πίσω τα παιδάκια, νομίζω είναι η καλύτερη γυμναστική, έτσι. Είναι και αυτή, αλλά εντάξει, δεν είναι η σκληρή γυμναστική που έχω μάθει να κάνω. Είναι το ότι πραγματικά δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό μου. Όταν φεύγω από εδώ 3, μπορεί να φύγω και 5. Αφιερώνω μετά όλο το χρόνο τον υπόλοιπο στο παιδί μου και πέφτω νεκρή. Μάλιστα. Όπως σου είπα, 10.30, 11 το αργότερο έχω κοιμηθεί. Κοιμάσαι, υπέροχα. Ναι, γιατί ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Κοίταξε γύρω μας, ο κόσμος καταραίει. Σχέσεις χαλάνε, σπίτια κλείνουν ξαφνικά. Την κρίση δεν τη φοβήθηκες, Έλλη? Δηλαδή δεν φοβήθηκες το γεγονός ότι όλοι γύρω μας έχουν σταματήσει να επενδύουν? Δεν φοβήθηκες το ενδεχόμενο να μην έχεις παιδιά, γιατί οι γονείς δεν έχουν χρήματα να φέρουν τα παιδιά τους εδώ? Δεν φοβήθηκες τη φορολογία? Δεν φοβήθηκες μην αποτύχεις και χάσεις κάποια χρήματα που ενδεχομένως έχεις στην άκρη? Το στομάχι μου έχει όλες απαντήσεις πλέον. Αγχώθηκα πάρα πολύ. Έμαθα να κάνω και ταμείο έσοδα-έξοδα, κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου, γιατί δεν χρειαζόταν να το κάνω. Με έμαθε η μητέρα μου και αυτό. Και έτσι ξεκίνησα να μπαίνω αρκετές χιλιάδες ευρώ μέσα, γιατί είναι λογικό. Είναι δύσκολο να εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους εσένα, όπως και εγώ δύσκολα εμπιστεύτηκα το παιδί μου σε έναν άλλο παιδικό σταθμό. Είχες κανένα παράδειγμα σε εισαγωγικά ρατσισμού στη λογική ότι τώρα ναι, αυτή η γυναίκα δουλεύει νύχτα? Τι δουλειά έχω εγώ να πάω το παιδί μου σε ένα παιδικό σταθμό που ανοίξει μια γυναίκα που δουλεύει νύχτα? Το έζησες από κανέναν άνθρωπο αυτό? Μου το παραδέχτηκε μια κυρία η οποία είναι εξαιρετική μητέρα, η οποία έφερε την κόρη της εδώ τελικά. Ότι ό,τι ρατσισμό είχε δεχτεί και εκείνη στη δουλειά της ως γυναίκα, γιατί δουλεύει σε μια εταιρεία πάρα πολύ αυστηρή και. Αυτό πήγε να κάνει και εκείνη σε μένα, άθελά της. Και ενώ της άρεσε πάρα πολύ ο χώρος, το σκέφτηκε τώρα, γιατί να φέρω εγώ το παιδί μου στην Κοκκίνου και
τι ξέρει. Εγώ όμως τους εξηγούσα από την αρχή ότι εγώ δεν είμαι εδώ ως παιδαγωγός, γιατί δεν είμαι παιδαγωγός, ξέρετε πάρα πολύ καλά την, την ιδιότητά μου. Mm-hmm. Είμαι απλά ως επιχειρηματίας και μαμά και θέλω να φέρονται οι δασκάλες στα παιδιά σας όπως θέλω να φέρονται οι δασκάλες στο δικό μου το παιδί. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαι και εγώ και η μητέρα μου από πάνω. Και το κατάλαβε και έτσι όπως το σκεφτόταν ότι μάλλον δεν θα τη φέρω, ξαφνικά κατάλαβε ότι δεν μπορώ να κάνω σε μια άλλη γυναίκα το ίδιο πράγμα που κάνανε κάποια άλλη σε μένα και το έφερε και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εσύ το φοβόσουν αυτό στην αρχή ως ενδεχόμενο. Ναι. Δηλαδή, πίστευες μέσα σου ότι μπορεί να έχω ένα θέμα σε αυτό. Και ακόμα το σκέφτομαι και είμαι σίγουρη ότι ακόμα το σκέφτονται γονείς και δεν το θεωρώ αφύσικο. Είναι λογικό. Γιατί περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι είμαι εδώ και ότι ασχολούμαι και ότι το παλεύω. Mm-hmm. Προφανώς νομίζουν ότι είμαι συνέχεια σε μία πίστα. Δεν είναι έτσι. Η δουλειά μου είναι Παρασκευή, Σάββατο. Γιατί βάζεις τα παιδάκια στη σειρά να τραγουδήσουν. Ναι, μπορεί και αυτό. Όχι, είμαι τελείως διαφορετικός άνθρωπος εδώ. Εδώ κυλιάμαι στα χαλιά μαζί τους. Δεν θα κάνω μάθημα γιατί δεν είμαι δασκάλα, δεν είμαι νηπιαγωγός. Αλλά τους φέρομαι πάρα πολύ γλυκά και πολύ όμορφα. Σταματούν όμως εδώ οι business για την Έλλη. Ασφαλώς όχι, λέει η ίδια. Όταν μεγαλώσει, λέει, θέλει να γίνει επιχειρηματίας με πολλές παράλληλες δραστηριότητες. Είμαι 42. Στα 62 να τραγουδάω, δεν ξέρω. Μία, ξέρω τη Μαρινέλα που το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλες από τη Μαρινέλα, ούτε έχω τέτοιες βλέψεις. Θέλω να πω, παιδί μου, βλέπεις τον εαυτό σου. Να έχω κάνει κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες δουλειές. Ως μια διέξοδο, με λίγα λόγια. Ναι, ώστε να μπορώ και τότε να έχω έσοδα, mm-hmm. να μην βρεθώ σε ανάγκη, και να έχω προσφέρει πλέον σε 20 χρόνια ένα πολύ καλό σχολείο στο παιδίο, αν μπορώ, καλές σπουδές. Συμβουλή σε κάποιον ο οποίος είναι άνεργος, τα φέρνει πολύ δύσκολα βόλτα, έχει μια-δυο ιδέες στο κεφάλι του, αλλά φοβάται. Τι θα του λέγεις? Με το φόβο δεν πάει κανείς μπροστά. Μόνο με την τόλμη θα πάει. Mm-hmm. Αρκεί αυτό που θα σκεφτεί να είναι και έξυπνο. Να μην πάει να κάνει κάτι που κάνουν όλοι και υπάρχουν σε κάθε τετράγωνο. Μια καλή ιδέα και τόλμη, λοιπόν, αυτή είναι η συμβουλή. Ιδέα και τόλμη. Με το φόβο, ο φόβος μόνο πίσω μας πάει. Μάλιστα.